Όχι, είναι γύρω. Κύριε Πεντερίκο, μια παρατήρηση. Παρακαλώ. Αυτό τον πίνακα. Βλέπουμε ότι όσο και να απολώνεται. Αυτό που έχετε πίσω σα. Στη διαχρονική εξέλιξη. Ναι. Όσο και να απολώνεται η κατάσταση, όσο και να μπαίνουν διλήμματα κτλ. Βλέπουμε ότι τα κόμματα, τα δύο πρώτα κόμματα, δεν μπορούν να ξεπεράσουν το 25%. Τι θέλω να πω με αυτό. Ότι νομίζω, δημοσκοπικά. Δημοσκοπικά, ναι. Θέλω να πω με αυτό ότι οι εποχές των μεγάλων 40 και 45 τελειώσαν. Άρα λοιπόν η κοινωνία θέλει συνενέσεις. Και συνενέσεις είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που ο κύριος Θεοδωρικάκος, εγώ το κρατάω. Ότι υπάρχουν ψηφοφόροι που από το ΣΥΡΙΖΑ πάνε στη Νέα Δημοκρατία και αντίστροφα. Δηλαδή αυτά τα φράγματα που θέλουν να βάλουν κάποιοι έχουν ξεπεραστεί. Τα μαδριά δεν υπάρχουν πια. Δεν υπάρχουν πια. Πέρα από τη συζήτηση, η κεντροαριστερά ασχολείται πολύ με τον εαυτό της. Καλό πιστεύω θα είναι να ασχοληθεί λίγο και με την κοινωνία πραγματικά. Ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για την ενότητα τόσο πολύ της κεντροαριστεράς. Ενδιαφέρεται κυρίως να ενωθεί, να συνεπάρξει μια συνένεση του πολιτικού κόσμου, να βρούμε 5 λογικά πράγματα να τα κάνουμε άμεσα. Γιατί αυτά, η ανεργία που λέμε όλοι είναι το βασικότερο, πρέπει να γίνουν άμεσα.